Ακίφ, ατρόμητη κυνηγή φαντασμάτων, εδώ είμαστε στο Ντουμπρόζνη. Στη μακρινή Ρουμανία, έχουμε φύγει από Ελλάδα. Ναι, είπαμε να κάνουμε ένα μακρινό ταξίδι για εσάς. Έχουμε έρθει στο στοιχειωμένο δάσος στο Ντουμπρόζνη, μακριά από κάθε πολιτισμό. Είμαστε χιλιόμετρα μακριά από οποιοδήποτε μέρος που υπάρχουν άνθρωποι για να τραβήξουμε πλάνα, αλλά θα συναντήσουμε εδώ μέσα στο δάσος του Ντουμπρόζνη τον Ντίλαν, ένα από τους διασημότερους κυνηγούς φαντασμάτων της Ευρώπης και του κόσμου. Η Ρουμανία είναι Ευρώπη. Ναι. Της Ευρώπης. Νομίζω, ναι. Του πλανήτη γενικά και της Κίνας. Αλλά το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε πώς να τον εντοπίσουμε. Είμαστε εδώ λοιπόν στο σημείο που έχουμε δώσει ραντεβού με τον Ντίλαν. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο επαφής μαζί του. Δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτόν. Δεν ξέρουμε καν πώς μοιάζει, αν έχει πρόσωπο. Ελπίζω να έχει πρόσωπο. Και εγώ. Θα είναι πολύ τρομακτικό αν δεν έχει πρόσωπο. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι για να βρεις τον Ντίλαν στο Ντουμπρόζνη πρέπει να πεις τρεις φορές το όνομά του. Οπότε, χωρίς αυτήν που είπα τώρα, δεν μετράει. Άρα θα το πούμε άλλες δύο. Τρεις, κανονικά από την αρχή. Αν δεν βιάσει. Που είπες και άλλες τέσσερις. Όχι, τρεις. Τρεις και αν δεν βιάσει θα το καταλάβουμε να το πούμε από την αρχή. Ξεκινάω εγώ. Ναι. Ντίλαν. 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 Δεν υπάρχει τίποτα. Καλησπέρα, παιδιά. Ποιος είσαι, ρε φίλε? Δεν έχουμε λεφτά. Δεν χρειάζεται λεφτά. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι αρχίδια. Συγγνώμη που έβρισα. Προσπάθησα να κάνω εντύπωση. Ελπίζω να μην σας πειρά. Ντίλαν, Ντένις, Τζο, Ακίφ. Πού πάμε? Ακολουθήστε με. Έχω Instagram και Twitter, παπάκι sexy Ντίλαν. Επίσης, ακολουθήστε με και με τα πόδια. Φίλε, ο μύθος είναι αλήθεια. Ακούτε κάτι? Όχι. Ούτε εγώ, απλά τσεκάρω. Okay. Στο διάλο. Τρόμαξα, μαλακά. Και εγώ, μαλακά. Είναι λίγο αλαφρύς και δώσω. Η ενέργεια είναι πολύ... Ναι, πολύ είναι η ενέργεια. Ντίλαν δεν είναι πολύ. Είναι κάμπος η ενέργεια. Είναι γενικά η ενέργεια. Έχω δει στα νιάτα μου και περισσότερες ενέργειες, αλλά... Έχουμε χαθεί. Γυρνάμε τρεις ώρες σε αυτό το στοιχειωμένο μέρος που είναι η βασιλική κήπη του Βλαντ. Ντίλαν, ξέρεις κάτι για αυτό το μέρος? Ξέρω τα πάντα για αυτό το μέρος. Τέλεια. Αυτά εδώ είναι πέτρες ιερατοτελεστικά τοποθετημένες. Μάλλον κάποιος είναι θαμμένος εδώ. Ή κάτι έχει θυσιαστεί. Ναι, γιατί έχει σημάδια από αίμα. Εδώ βλέπετε κοιλίδες. Τι είναι, καλό? Κάτουρα ήταν. Κάτουρα ήταν. Μπορεί να ήταν εκτόπλασμα. Τα φαντάσματα έχουν συγκεκριμένη ώρα που βγαίνουν? Δεν, τα φαντάσματα βγαίνουν κάμποσες ώρες μες τη μέρα. Δεν μπορείς, είναι απρόβλεπτα τα φαντάσματα εδώ στη Ρουμανία. Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις ακριβώς τι θα κάνει ένα φάντασμα. Γι' αυτό και έχουμε πάντα τα μάτια μας ανοιχτά και περιμένουμε. Αυτοί εκεί τους βλέπετε κι εσείς? Όχι. Είναι όχι, δεν τους βλέπω. Ποιους? Έπεσε ο Ντίλαν! Ήτανε κολοτούπα! Ήτανε σκόπιμο! Εντάξει! Στοπ! Είδαμε... μάλλον δεν είδαμε δύο φαντάσματα που είδε ο Ντίλαν. Δεν έχουμε δει άλλο άνθρωπο εδώ και πάρα πολλές ώρες. Είναι πολύ μοναχικά στη Ρουμανία. Το Ντουμπρόζνη, εσύ μένεις χρόνια εδώ, ε? Εδώ μένω χρόνια εγώ, ναι. Στο δάσος μέσα? Μέσα στο δάσος. Έχω εκεί μια σκηνή, θα σας πάω μετά. Γενικά, μας πες σκηνή. Είναι μοναχικό, δεν υπάρχει ψυχή ή υπάρχουν μόνο ψυχές. Εγώ δεν πάω. Ούτε εγώ πάω σκηνή, ούτε τίποτα. Έχω φέρει την πηξίδα, το κοιμήλιο του παππού μου, με αυτό έβρισκε νερό. Εδώ αν δείτε το νι, βλέπεις που λέει νι, είναι νερό. Και το W είναι water στα αγγλικά, για είναι για άλλες γλώσσες. Αυτό είναι στα ρουμάνικα, παιδιά, είναι το νερό. Πώς το είπες το νερό? Είναι στα ρουμάνικα, είναι ερσκιόχρονο.
Είναι λίγο. Υπάρχει και υποκοριστικό. Είναι το. Κάτι άκουσα, παιδιά. Να το πάω στο έψιλον, δηλαδή. Πηγαίνε το στο έψιλον, ναι. Ωραία. Από εκεί. Α! Απίστευτο! Αυτή η πηγή δεν ήταν πριν εκεί. Όχι όλο μαζί, έχεις αφυδατωθεί. Πρέπει λίγο-λίγο να δώσεις τον οργανισμό. Είσαι σίγουρος ότι είναι πόσιμο? Δεν ξέρω, αλλά δεν άντεχα άλλο. Έπρεπε να πιω αυτό το νερό. Σαν κάτι να μου έλεγε πιες αυτό το νερό. Επιστρέφτηκες και την τελευταία σταγονά και δεν τρέχει τίποτα. Αυτό το μέρος έχει πολλές υψηλές ηλεκτρομαγνητικές συγκεντρώσεις. Δεν το βρίσκουν εύκολα τα GPS, οι δορυφόροι. Πρέπει να σας πω ότι είναι παρατημένο από τον πολιτισμό. Υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να μην έχει πατήσει άνθρωπος εδώ πέρα τουλάχιστον τα τελευταία 300 χρόνια. 300 χρόνια! 300 χρόνια. Τα ακούς αυτό? Τι λέει, Τζο, 300 χρόνια είναι ο Παρθενώνας. Μισός αιώνας. 50 πάνω από τα 250. Δεν είμαι καλός με τα νούμερα, αλλά υποθέτω βγαίνει. Πάμε από εδώ, από το μονοπάτι, σίγουρος. Πάμε. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά και πάντα. Έχει αυτοκτονήσει πάρα πολλοί κόσμος το Dubrovnik. Έρχονται εδώ πέρα άνθρωποι οι οποίοι έχουν φάει κάποια καταπίεση. Πρόσεχε, θέλουν προσοχή αυτά! Τι προσοχή είναι, μάνα? Πού είναι, παίζει να είναι δηλητηριώδες! Το πεύκο. Όπως είπαμε και πριν, εδώ πέρα έχει αυτοκτονήσει πολλοί κόσμος ανά τα χρόνια. Το μέρος αποπνέει μια περίεργη ενέργεια, η οποία δείχνει πως αυτές οι αυτοκτονήσεις έχουν σημειωθεί για πολύ μεγάλο μαζεμένο πόνο που προκλήθηκε είτε από οικογενειακή βία, είτε από κάποια τεράστια ερωτική απογοήτευση, είτε συνήθως προκτικές φλίκτενες, που είναι μια μάστιγα εδώ στο Dubrovnik. Μ' ακολουθείτε? Ναι. Θέλει προσοχή, παιδιά, μην μένετε πίσω. Να σε ρωτήσω, ναι. Αυτό για τις προκτικές φλίκτενες. Αλήθεια. Είναι κάτι που ισχύει μέχρι και σήμερα, δηλαδή αν κάποιος έχει κινδυνεύει. Ναι, ναι, είναι μια μάστιγα των ημερών, θέλει προσοχή, τάλκ, να προσέχετε που κάθεστε. Είναι αλήθεια? Ό,τι θα ακούσετε σήμερα από μένα είναι αλήθεια. Κατάλαβες? Κατάλαβες? Ω, παραμένω, εντάξει, ναι, sorry, δεν ήθελα να σε... Κάνω αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια! Πώς την έχει δει, ρε φίλε? Δεν ξέρω, ρε, αλλά... Ίσως πρέπει να τον εμπιστευτούμε, είναι πολύ γνωστός κυνηγός. Ναι, φίλε, η ευγένεια του οικοδεσπότη. Είμαστε πλέον εδώ 6 ώρες και το δάσος φαίνεται σαν να αναδιαμορφώνεται όσο προχωράμε, σαν να αλλάζει σχήμα. Δεν σου κοπεί να μην φέρνεις ερασιτέχνες. Σε να σου πω, εμένα δεν θα μου γυρνάς την πλάτη. Όχι, εσύ δεν θα με γυρνάς στο μέρος σου, εντάξει? Εντάξει, γενικά η ένταση έχει ενταθεί πάρα πολύ. Στου Σακίφε έχει δημιουργηθεί σχίσμα. Τι σου έχω κάνει, ρε γαμώτο, μαλακισμένη? Τι σου έχω κάνει, ρε μαλακισμένη? Ο Τζο είναι σαν αδερφός μου, αλλά ο Ντίλαν του είπε κάτι που δεν έπρεπε να του πει και δημιουργήθηκε ένταση. Δεν ξέρω τώρα αυτό που θα οδηγεί στην ομάδα των Ακίφ. Ίσως η Ακίφ να μην... να μην υπάρξουν άλλο. Εμένα αυτό εδώ μεταξύ με παραπίπει σε παιδικά χρόνια που υπήρχε ένταση. Οπότε όλο αυτό μου θυμίζει. Νομίζω ότι δεν θα πάει καλά η ομάδα. Πάμε εδώ στο εξής. Μου είναι πολύ κρίμα γιατί εκεί φτάνει σαν δεύτερη μου οικογένεια. Και ήθελα να πάει καλά, να βρίσκουμε φαντάσματα. Α. Πίσω μας είναι το μονοπάτι της Ρουμάνας Παρθένας. Σε αυτό το μονοπάτι ο Βλαντ έβγαινε και έπινε αίμα. Παρθένας. Ρουμάνας. Γι' αυτό είναι και το μονοπάτι της Ρουμάνας Παρθένας. Στο Ντουμπρόσνι. Ρουμανία. Αυτό πρέπει να είναι εκτόπλασμα, Ντίλανε. Αυτό, όπως το βλέπω, Ντένις, είναι τουλάχιστον εβδομόπλασμα. Όποιο φάντασμα το δημιούργησε αυτό πρέπει να... Σίγουρα. Κάτι έχει από κάτω, ρε. Τι είναι αυτό? Μη! Εν τω μεταξύ, τη μυρίζεται αυτή τη μυρωδιά του μέρους. Όσο πέφτει το φως, μια έντονη... Σαν ψοφίμι. Σαν ψοφίμινια. Όχι. Σαν γκάστανα με μπριζόλα. Πάνω σε ψοφίμια. Πολύ επικίνδυνη η μυρωδιά αυτή.
Καλύτερα να φύγουμε από εδώ. Πάτησες εκτοπλασμά? Όχι, ευτυχώς. Ψωμάκι του κούκου. Ψωμάκι πιανού? Του κούκου. Τι εννοείς? Έχει στην Ελλάδα τέτοιο ψωμάκι. Στην Ελλάδα όμως έρχονται τα λαμόγια και τρώνε το ψωμάκι του κούκου. Όπως και σε πολλά στοιχειωμένα μέρη, έτσι και εδώ το τριφύλι είναι τετράφυλλο παντού. Παντού. Καθαρό παντού. Σημάδι ότι είναι στοιχειωμένο το μέρος. Τόσα χρόνια, παιδιά, ζω στη Ρουμανία. Ένα τρίφυλλο τριφύλι δεν έχω δει. Πλάκα κάνεις τώρα. Παιδιά, τέτοια τύχη. Μα το Θεό, στο όνομα του Ρα. Ναι, εκεί πιστεύω. Τι έγινε? Τίποτα, κάνω την αερόβια άσκησή μου, παιδιά. Είναι σημαντικό να αθλούμεθα κάθε τόσο. Να σου πω κάτι. Ναι. Είναι τρελός. Ναι. Είναι ο καλύτερος κυνηγός φαντασμάτων που υπάρχει. Να του κάνουμε πρόταση να γίνει μόνιμο μέλος στον ΑΚΙΦ. Θα έρθει η Ελλάδα ή θα πάμε σε όλο τον κόσμο? Θα πρέπει να τον πείσουμε. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Η ατμόσφαιρα έχει παγώσει. Βλέπω τα χνούτα μου. Αυτό το πεσμένο από κεραυνό δέντρο είναι το δέντρο που έμαθε ο Βλάντ ότι πέθανε η γυναίκα του και σκοτώθηκε αυτοκτονώντας. Είναι ένα δέντρο που δεν πρέπει να κουμπάς γιατί είναι καταραμένο. Κάποτε εδώ πέρα δολοφονήθηκε μία μαμά με ένα παιδάκι. Μία μαμά με ένα παιδάκι. Αυτό είναι πολύ τραγικό. Πώς ήταν η μαμά και το... Το παιδάκι ήταν μικρό. Η μαμά μεγάλη. Μεγάλη από το παιδάκι. Ναι, τουλάχιστον δύο φορές το παιδάκι. Εμείς είχαμε ακούσει για έναν που έκανε τζόκινγκ και με μπλε φόρμες ότι είχε σκοτωθεί, θυμάσαι? Α, με εκείνη την κυρία που... με τη φούξια φόρμα και το τυρκουάζ γυλεκάκι. Το έχεις ακούσει και εσύ αυτό? Το ροζ γυλεκάκι. Πασίγνωστη ιστορία. Αν σαν φαντάσματα λέει αυτή. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχαμε ένα ειδικό μηχάνημα που να μπορούμε να βλέπουμε αυτές τις ψυχές. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή. Εγώ η μόνη ιστορία που ξέρω είναι για ένα θηλυκό ζευγάρι από δύο γυναίκες που περπατούν μέσα στο δάσος. Το ζευγάρι με τις γυναίκες. Το ζευγάρι με τις γυναίκες, το γνωστό, με το πράσινο μπουφάν. Αλλά η πιο γνωστή ιστορία από όλες είναι αυτή. Για τα τρία κορίτσια. Για τα τρία κορίτσια. Τρεις φοιτήτριες που είχαν τραγικό θάνατο. Ναι. Ήταν από πίσω οι δύο μαμάδες, για να τις τσεκάρουν. Που όλες μαζί φύγανε και πήγαν στο επέκεινα. Έχει μείνει τουλάχιστον ένα λεπτό έτσι. Έχει μείνει ακίνητος και αυτό δεν είναι καλό σημαδί. Στους κινδύνους αυτής της δουλειάς συγκαταλέγεται και καμιά φορά. Στα δάση υπάρχουν λύκοι. Εδώ βλέπετε ένα λύκο. Θέλει πολύ προσοχή. Πρέπει να μείνουμε ακίνητοι. Πρέπει να μείνουμε ακίνητοι. Η όρασή τους βασίζεται στην κίνηση. Αν είμαστε... Αυτό. Αν είμαστε ακίνητοι... Να, έφυγε. 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 Εδώ και πολύ ωραία. Έχουμε χάσει τον Ντίλαν. Δεν μπορούμε να τον βρούμε. Τον ψάχνουμε 9 ώρες. Ίσως να έχει να κάνει με την ικανότητά του να κάνει blending μέσα στο περιβάλλον. Ντίλαν! Ντίλαν! Δεν το βρίσκουμε πουθενά. Τι θα κάνουμε τώρα χωρίς αυτόν? Ντίλαν! Είπαμε τρεις φορές Ντίλαν. Όντως. Καλησπέρα, παιδί. Πού πάμε τώρα? Όπου θες εσύ. Όπου θες. Ελάτε. Κοίτα τον. Αυτόν τον όμορφο άντρα που σχάνεται μέσα στο ηλιοβασίλεμα. Τελικά ο Ντίλαν είναι γαμάτος. Είναι πια βράδυ. Έχουμε χαθεί. Και... Δεν το περίμενα ότι θα νυχτώσει. Αλλά νύχτωσε πάλι. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αφήσουμε εδώ τα κοκαλά μας. Να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Για να αφήσουμε τα κοκαλά μας. Ναι, εγώ είμαι και βαρικόκαλος, θα πάρει λίγο, αλλά... Τι ήταν αυτό? Πάλι ρε μαλάκα.
Sorry, man. Είναι που κάνει κρύο. Όχι, αλήθεια. Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Τρέχτε! Τρέχτε! Ρε μαλάκες, φοβάμαι λίγο. Ακούσε με, Τζο! Δεν μπορεί! Πρέπει να είσαι ψύχρεμος, μαλακιστήρι! Δεν μπορεί! Δεν μπορεί μια ζωή! Πρέπει να έχουμε ψυχραιμία, το καταλαβαίνεις! Το καταλαβαίνεις! Συγγνώμη γι' αυτό. Κάτι βρήκα! Τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι αυτό, ρε? Δεν είσαι. 25 ευρώ! Ο σατανάς! Sorry, παιδιά. Ξεδαιμονίστηκα γρήγορα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Γενικά, θέλει λίγο προσοχή με τους δαιμονισμούς σε τέτοια μέρη. Είναι επιρρεπές το μπρόζινγκ. Την πάτησα σαν αρχάριος, Τζο. Προσοχή με τα μαχαίρια, ρε. Ναι. Τίποτα, ένα πετραδάκι μπήκε στο πάνω. Δεν βρίσκουμε τον Ντίλαν. Έχει και πολύ ώρα. Είμαστε μονίμως μέσα στο δάσος. Πού είναι? Α! Όχι, Θεέ μου, είναι σαν το Blair Witch Project! Ντίλαν! Έχει γυρίσει πλάτη και δεν δαιμονίστηκε! Ντίλαν! Κατουράω, ρε, κάτσε λίγο. Γαμώτ, φύγε! Οπα, sorry. Sorry, man. Πολο! Πολο! Πολο, ρε μαλακές! Πολο! Καθίστε, περιμένετε! Περιμένετε! Δεν σας έλεγα να κάνουμε αερόβια άσκηση. Φάτε τώρα. Πόσο κάτι δεν πάει άλλο. Είμαστε εδώ πέρα μια εβδομάδα. Πεινάω. Διψάω. Φιέζομαι. Παιδιά, τι λέτε για τον κανιβαλισμό? Όχι, παιδιά, μην φτάσουμε σε αυτόν τον Ντίλαν. Ευτυχώς έχουμε εσένα μαζί μας. Και τουλάχιστον θα μπορέσουμε να βρούμε την έξοδο, κατάλαβες? Ο παπά! Τι? Παιδιά, συγγνώμη. Κάποιοι κυνηγοί φαντασμάτων στο Οχάιο είπανε τρεις φορές Ντίλαν. Τι εννοείς, κάτσε, περίμενε. Τι εννοείς, είπαν τρεις φορές Ντίλαν? Ντίλαν! Ντίλαν! Εξαφανίστηκε! Εξαφανίστηκε, ρε φίλε! Και δεν ξέρουμε πώς θα βγω. Γιατί είναι ανοιχτό το τσαντάκι μου? Για κοίτα! Ρε μαλάκα, το κινητό μου! Ντίλαν μου! Δεν υπάρχει πια ελπίδα, Τζο. Είμαστε χαμένοι μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, στον Μπρόζνη. Δεν έχουμε καμία ελπίδα πια να βρούμε την έξοδο. Αν βρείτε αυτή την κασέτα, θέλουμε να πούμε ότι θέλουμε την αγάπη μέσα στις οικογένειές μας. Και είμαστε οι ακίνδυνοι, ατρόμητοι κυνηγοί φαντασμάτων. Λες άμα πούμε τρεις φορές στην Ντίλαν να έρθει να μας βοηθήσει να έχει τελειώσει τη δουλειά του στο Οχάιο? Ντίλαν. Ντίλαν. Ντίλαν.